Τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Καράγλου, ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και υπουργός. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κοκκινά, κύριε Γαβρή, βεβαίως και σε όλους τους συνεργάτες και τους φίλους ακρότες. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε και με την ευκαιρία, μια που είναι και αρχή του χρόνου, να ευχηθούμε και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευλογημένη από Θεό όλους. Και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι και η ονομαστική γιορτή του Αντώνη, της Αντωνίας, σε όλους και όσες γιορτάζουν. Έτσι ακριβώς, κύριε Καράγλου, να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλύτερο έτος από το προηγούμενο και να ευχηθούμε πάνω απ' όλα να αρχίσουμε να ξεφεύγουμε από αυτή την πανδημική δίνη, η οποία έχει κουράσει τόσο πολύ τους Έλληνες, όσο την κοινωνία, όσο την αγορά, όσο όλα αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας ως μια κανονικότητα, να τα δούμε επιτέλους να γίνονται πράξη. Και φαίνεται από την πρόσφατη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας, ότι προς τα εκεί οδεύουμε, αφού και για αύξηση του κατώτατου μισθού μιλάμε και για νέα μέτρα μιλάμε και για το ότι σιγά σιγά η μετάλλαξη όμικρον φαίνεται να είναι σε εισαγωγικά μια ευλογία σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε ζήσει, διότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία του να πούμε ότι ξεμπερδεύουμε με τον ιό. Τελειώνουμε, κύριε Καράγλου. Με ένα σπάρο δύο τριγούνια. Τα είπατε και τα δύο θέματα, τα βάλατε στην κουβέντα, κύριε Γαβρή, και το θέμα της πανδημίας και το θέμα της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό, που είναι το θέμα της πανδημίας, που κοντεύει να κλείσει δύο χρόνια. Αρχές Μαρτίου είναι τα δύο χρόνια, 22 μήνες ήδη είναι γεμάτοι. Κοντεύουμε να κλείσουμε για τον 22ο, να μπούμε στον 23ο. Είναι γεγονός ότι η πανδημία ταλαιπώρησε όλη την Ιφίλιο και βεβαίως ταλαιπώρησε και τη χώρα μας. Και δεν μας ταλαιπώρησε απλώς με τα lockdown, με το κλείσιμο στο σπίτι μας, αλλά στήχησε και εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο και πάνω από 20.000 στην πατρίδα μας. Είναι κάτι το οποίο μας λυπεί, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, παρά τα μέτρα τα οποία λήφθησαν, παρά τους εμβολιασμούς που προχωρήσαν, παρόλα αυτά δεν κατορθώσαμε να αποφύγουμε, ούτε εμείς βέβαια, ούτε και καμιά χώρα στον πλανήτη. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι τώρα είμαστε στο τέλος της πανδημίας αυτής. Θα έλεγα ότι με την τελευταία μετάλλαξη, τη μετάλλαξη όμικρον, φαίνεται ότι σιγά σιγά σβήνει η πανδημία, με την έννοια ότι είναι πολύ πιο αδύνατη η μετάλλαξη αυτή όμικρον και όσοι συμπολίτες μας ή όσοι πολίτες όλου του κόσμου έχουν προσληφθεί από την μετάλλαξη όμικρον το αντιμετωπίζουν με πολύ ήπια συμπτώματα, αραιά και που συναντάμε κάποιες περιπτώσεις όπου λόγω υποκειμένων νοσημάτων ή λόγω του ότι δεν έχουν εμβολιαστεί κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερες έτσι παρενέργειες και αναγκάζονται να μπουν στο νοσοκομείο ή ακόμη και στις ΜΕΘ. Φαίνεται λοιπόν ότι οδεύουμε προς το τέλος και αυτό είναι το παρήγορο. Και ειδικότερα αν δούμε την τελευταία εβδομάδα ότι κάθε μέρα τα κρούσματα μειώνονται και στην πατρίδα μας, τελικά μάλλον η πιο προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα που είχαμε το πικ, την κορύφωση δηλαδή των κρουσμάτων, και φαίνεται ότι σιγά σιγά έχουμε μπει σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης. Η κυβέρνηση, όπως οφείλει να κάνει και ακούγοντας βέβαια πάντοτε τις οδηγίες από τους ειδικούς, από την Επιτροπή των Ειδικών Γιατρών, Λοιμοξιολόγων, Επιδημιολόγων, θα αποφασίσει ενδεχόμενα, αν εξελιχθεί ομαλά και αυτή τη εβδομάδα η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων, μια χαλάρωση των μέτρων που υπάρχουν εδώ και 20 μέρες. Θέλω να ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα κατευχήν, ότι θα έχουμε σταδιακή αποκλιμάκωση για να υπάρξει και περισσότερη ελευθερία σε όλους μας. Παράλληλα προχωρούν και εμβολιασμοί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήδη πλησιάζουμε τα 8 εκατομμύρια με το πρώτο εμβόλιο. Είναι γύρω στα 7.200 αυτοί που έχουν κάνει και τα δύο εμβόλια. Και βεβαίως με πολύ γοργούς ρυθμούς προχωρούν και αυτοί που είναι για τον τρίτο εμβολιασμό. Και ως το τέλος του μήνα εκτιμώ ότι θα έχουμε ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια στο κομμάτι αυτό. Τώρα, η πανδημία, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Γαβρή, είχε και άλλα αποτελέσματα. Δυστυχώς έφερε μαζί της και την οικονομική κρίση. Λογικό, λόγω του ότι αναγκάστηκε να κλείσει η αγορά, λόγω του ότι είχαμε το lockdown στα καταστήματα, στις επιχειρήσεις, ήταν λογικό να έρθει και η οικονομική κρίση. Όμως στη χώρα μας φάνηκε ότι ειδικά το 2021, ότι η οικονομία μας έχει ισχυρές βάσεις. Και παρά το ότι το 20 ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη, μια που είχαμε μια ύφεση της τάξης του μείον 9%, που τη συναντάς μόνο σε συνθήκες πολέμου, φαίνεται ότι το 2021 με βάση το πρώτο 9μηνο είχαμε μια ανάπτυξη σύν 9,3%. Η εκτιμήση της κυβέρνησης είναι ότι θα είναι γύρω στο 7,2%. Όμως μόλις προχθές ο χρηματοπιστωτικός οίκος Fitch, που αναβάθμισε τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας,
είπε ότι τελικά η εκτίμησή τους είναι ότι η ανάπτυξη θα κλείσει για το 2021 με περίπου συν 8,3%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρία Κοκκινάκη, κύριε Γαβρή, είναι πολύ σημαντικό γιατί σε μία χρονιά περίπου κλείνουμε την ύφεση, κλείνουμε στο περίπου την ύφεση του 2020. Άρα λοιπόν το 2022 μπορεί να είναι η χρονιά της πραγματικά πολύ σημαντικής ανάπτυξης, η οποία θα μας οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερο ΑΕΠ σε σχέση και με αυτό που είχαμε το 2019. Άρα λοιπόν εκτιμώ με τον κίνδυνο βέβαια πάντα και με το ρίσκο του πώς θα εξελιχθεί η πανδημία. Φαίνεται ότι προς το παρόν εξελίσσεται ομαλά και φαίνεται ότι σβήνει με τη μετάλλαξη όμικρον. Και με τον κίνδυνο πάντοτε και με το ερωτηματικό πώς θα εξελιχθεί η ενεργειακή κρίση που προέκυψε το καλοκαίρι του 2021 από την υπερθέρμανση της οικονομίας. Φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, πετρελαίου που επηρεάζουν πάρα πολύ την ενέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, μια χρονιά που θα έχουμε μια σημαντική ανάπτυξη. Η κυβέρνηση εκτιμά στον προπολογισμό της είναι 4,5%. Άλλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί εκτιμούν ότι θα είναι ακόμη περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως θα έχουμε μια αρκετά σημαντική ανάπτυξη και το τονίζω, θα είναι η πρώτη φορά από τότε που γίναμε ισότιμο μέλος της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μία πρώτο 81 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, που η Ελλάδα θα είναι μπροστά στην ανάπτυξη, θα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα λειτουργούμε δηλαδή κάτι σαν ατμομηχανή, θα έλεγα, έτσι χαμογελώντας το λέω, δεν μπορούμε να είμαστε μια πολύ μικρή οικονομία σε σχέση με άλλες οικονομίες για να γίνουμε ατμομηχανή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είμαστε πρώτοι στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Καράγλου, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί κυρίως τους νέους στη χώρα μας. Καλπάζει η ανεργία στους νέους. Η Ελλάδα είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανεργία των νέων για τον μήνα Νοέμβριο και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το ποσοστό της ανεργίας για τον μήνα Νοέμβριο ήλθε στο 39,1%. Η κυβέρνηση έχει... Ποιες είναι οι ενέργειες που έχει στα σκαριά για να δούμε αυτό το ποσοστό να μειώνεται? Πέραν του ότι η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ήδη και από μία πρώτου, τρέχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα ένσημο για όλους, έτσι ένσημο για πρώτη φορά που αφορά τη νέα γενιά ηλικίας έως 29 ετών που επιδοτεί και την επιχείρηση και τον εργαζόμενο που δεν έχει προϋπηρεσία, που δεν έχει εμπειρία, που δεν έχει ούτε ένα ένσημο να ξεκινήσει την ενεργό επαγγελματική του δραστηριότητα. Αλλά πέραν τούτου υπάρχουν και άλλες ενεργητικές πολιτικές από τον ΟΑΕΔ για τη δημιουργία επιδοτούμενων θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις. Ξέρετε όμως, κυρία Κοκκινά, είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό που επισημαίνετε και καλώς κάνετε και το επισημαίνετε. Όμως, από την εμπειρία μου και από τη γνώση της αγοράς που έχω, της αγοράς εργασίας και από τις επισκέψεις που κάνω σε διάφορες επιχειρήσεις, το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι δυστυχώς η εκπαίδευση την οποία έχουμε στην Ελλάδα δεν συνδέεται με την αγορά εργασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα σας λέω, υπάρχουν δεκάδες επιχειρήσεις που μου ζητούν, ψάχνουν δηλαδή απεγνωσμένα και δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους, απλούς εργάτες ή τεχνίτες. Ναι. Αντίθετα, υπάρχει περίσσευμα ανθρώπων που έχουν ένα πτυχίο, ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε εμένα τα βιογραφικά που έχουμε στο γραφείο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας να βρουν μια δουλειά, έχω πολλά βιογραφικά από νέα παιδιά που έχουν τελειώσει φιλοσοφική, ιστορικό, θεολογία, μαθηματικό, φυσικό, τα οποία, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν δουλειά στο αντικείμενό τους, στο γνωστικό τους αντικείμενο. Και έχουμε τεράστια έλλειψη από τεχνίτες, από πληροφορικάριους, έτσι, από νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, να μην το ξεχνάμε, τώρα είναι και επίκαιρο αυτό. Και βεβαίως από νέες ειδικότητες, οι οποίες είναι πλέον απαραίτητες στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να πετύχει το στοίχημα του Υπουργείου Παιδείας να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μην έχουμε ένα επιστημονικό προσωπικό με ένα πτυχίο το οποίο δυστυχώς φοβάμαι ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει δουλειά ή θα πρέπει να αλλάξει αντικείμενο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είναι σίγουρο και αυτό που πρέπει να προτείνω και το λέω και στα νέα παιδιά που μας ακούνε, είναι ότι θα πρέπει τουλάχιστον τα νέα παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει πρακτικές σχολές, μαθηματικό, φυσικό, να στραφούν και να κάνουν ένα μεταπτυχιακό πάνω στην πληροφορική. Είναι η επιστήμη του μέλλοντος και είναι αυτή που έχει άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Έτσι, γιατί διαφορετικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Πολύ σωστή επισήμανση. Κύριε Καράγλου, και βεβαίως ένα ζήτημα, ένα μήνυμα το οποίο έρχεται από ακράτες. Είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε, αλλά θα σας διαβάσω ένα από όλα αυτά. Αφορά στην ακρίβεια. Αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας από την κυβέρνηση, όπου ο φίλος ο Στέφανος λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας των νοικοκυριών. Αυτά, ωστόσο, εμείς δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε όταν βλέπουμε έναν λογαριασμό από εκεί που ερχόταν στα 100 ευρώ το μήνα για την ίδια ακριβώς κατανάλωση να έρχεται στα 480 και η κυβέρνηση να καλύπτει ένα μικρό ποσοστό περί των 60 ευρώ. Επομένως, λέει, θα πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά για την αύξηση του μισθού χθες, όχι από το Μάιο. Είναι το μήνυμα του Στέφανου. Ναι, με βάση νόμο του ελληνικού κράτους που είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκής οδηγίας και ισχύει σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, υπάρχουν διαδικασίες και προϋποθέσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή δεν αποφασίζει αυθαίρετα η κάθε κυβέρνηση πόσο θα ανεβάσει, αλλά είναι μια διαδικασία σύνθετη η οποία προσδιορίζεται από το συγκεκριμένο νόμο, που έχει σχέση με την αύξηση του ακαθάριστου χωρίου προϊόντος, με τις διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν με τις εργατικές ενώσεις, βλέπε ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, αλλά και με τους, εργοδότες, βλέπε σύνδεσμο ελληνικών βιομηχανιών ή και ελληνικού δημόσιου εκπροσώπου του. Είναι μια σύνθετη, εν πάση περιπτώσει, διαδικασία. Για το 2022, ήδη από 1/1/22 υπήρχε μια απόφαση για μια μικρή αύξηση της τάξης του 2%, και ήδη το 650 έχει γίνει 663. Ο Πρωθυπουργός προχθές στην συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι λόγω του ότι πράγματι πήγε πάρα πολύ καλά η οικονομία του 2021 και η ανάπτυξη θα είναι, όπως είπα, θα ξεπεράσει κατά την άποψή μου το 8%, παρά ότι η κυβέρνηση πολύ συντηρητικά και πολύ μετριοπαθώς μιλάει για 7,2. Εγώ εκτιμώ ότι θα ξεπεράσει το 8%. Μας δίνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Ναι, αυτό είναι και εκτίμηση των διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων. Αυτό είπε προχθές και ο Οίκος Φίτς. Εν πάση περιπτώσει, θα ακολουθήσει μέχρι τον Μάιο, είπε, από τον Μάιο πιθανότατα, μια νέα αύξηση η οποία θα είναι αρκετά σημαντική. Όλοι προεξοφλούν ότι θα είναι τουλάχιστον 6%. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο κατώτατος μισθός από τα 650 που ήταν 31/12 θα πάει από 1 Μαΐου 703 ευρώ, αν είναι το 2% το 2% που ήδη υπάρχει στην 6%. Αν είναι περισσότερο, μπορεί να πάει και ακόμη πιο πάνω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτό. Είναι τρεις οι πολιτικές που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Η πρώτη πολιτική είναι αυτή που έχει σχέση με την αύξηση του κατώτατου βασικού μισθού. Ναι. Η δεύτερη πολιτική είναι αυτή που έχει σχέση με την απευθείας επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος ή του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου. Και αυτό, για να γίνεται ξεκάθαρο στον καταναλωτή, στο μέσο Έλληνα καταναλωτή, πόσο ακριβώς είναι η συμμετοχή του δημοσίου στην κάλυψη αυτής της αύξησης, στους λογαριασμούς που θα παίρνουμε τους καινούργιους της ΔΕΗ ή των άλλων ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιούμε, θα αναφέρεται αναλυτικά πόσο είναι το κανονικό κόστος και πόσο είναι η έκπτωση η οποία γίνεται λόγω της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου. Και το τρίτο είναι η μείωση των φόρων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή η κυβέρνηση αφενός μεν φροντίζει να αυξήσει όσο επιτρέπουν οι δυνατότητες της οικονομίας μας και οι αντοχές της τον κατώτατο βασικό μισθό. Απ' την άλλη φροντίζει να επιδοτήσει με βάση πάντοτε τις αντοχές και τις ανοχές της ελληνικής οικονομίας την τιμή της ενέργειας. Αλλά βέβαια απ' την άλλη επίσης φροντίζει να μειώσει τους φόρους. Είναι μια κυβέρνηση η οποία στα 2,5 χρόνια, στους 30 μήνες που κυβερνάει, έχει πετύχει μέχρι στιγμής να μειώσει σε 20 διαφορετικούς φόρους τους συντελεστές, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Γιατί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με τη μείωση των φόρων, είναι ουσιαστικά ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τον Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ακόμα μια φορά σαφέστατος, απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις με επάρκεια και νομίζω ότι ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.